Αυτή την επιστολή που στείλετε ή θα στείλετε προς τα αρμόδια Υπουργεία, εσείς, η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου, μαζί με το Οικονομικό Επιμελητήριο, έχει να κάνει με όλες αυτές τις υποχρεώσεις οι οποίες σήμερα θα πρέπει να καταβληθούν ή μέχρι σήμερα, ή έχει να κάνει μόνο με το ΦΠΑ των επαγγελματιών για τους σεισμόπληκτους δήμους? Ακόμα και στο τέλος του προηγούμενου μήνα, με το που έγινε ο σεισμός και είχαμε τη συνεχόμενη σεισμική ακολουθία και αντιληφθήκαμε το μέγεθος της καταστροφής, με επιστολή πάλι ενός φοροτεχνικών υποθέτει η Ομοσπονδία μας, η Γεσεβέο, Ευενής, ζητήσαμε από τα συναρμόδια Υπουργεία κάποια πολύ πολύ συγκεκριμένα πράγματα πέραν της αναστολής των πληρωμών για τις σεισμόπληκτες περιοχές. Τι εννοούμε με αυτό? Οι πληρωμές είναι ένα κομμάτι για βεβαιωμένες οφειλές που έχουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν και δηλωτικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Να υπενθυμίσω, να πω έτσι ενδεικτικά μόνο, η υποβολή του ΦΠΑ. Η υποβολή της από τη ΔΕΛΤΑ, για όσους τα καταλαβαίνουν, είναι τα ένσημα που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους κάθε τέλος του μήνα. Είναι φόροι μισθωτών υπηρεσιών που υποβάλλονται ανά μήνα. Διαφόρων ειδών τέλη και φόροι που υποβάλλονται και αυτά στο τέλος του μήνα. Στην περιοχή του Δήμου Μηνώα, παιδιά, σε όλο τον νόμο κατά τη γνώμη μου, ή στους Δήμους, εν πάση περιπτώσει, που έχουν ενταχθεί, αλλά σίγουρα Μηνώα, παιδιά και Αστερουσίων, είναι ακόμα και σήμερα πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσουν και οι συνάδελφοι φοροτεχνικοί λογιστές, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που έχουν τις επιχειρήσεις τους, και σίγουρα είναι εξαιρετικά δύσκολο να δουλέψουν οι συνάδελφοι, να μπορέσουν να αποστείλουν δηλωτικές υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το αν προκύπτει ή δεν προκύπτει φόρος. Είναι υποχρέωση να υποβάλουμε κάποιες δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις, εφόσον δεν υποβληθούν, επισύρουν πρόστιμα που είναι από 100 έως 500 ευρώ αναδήλωση. Δεν είναι κρίμα, κυρία Δουγεράκη, οι άνθρωποι να μην έχουν πού θα μείνουν, να είναι στον δρόμο, να μην μπορούν να μπουν σε σπίτια τους, στις επιχειρήσεις τους, και να πληρώνουν πρόστιμα για δηλωτικές υποχρεώσεις. Μα δεν είναι μόνο κρίμα, δεν είναι μόνο κρίμα, είναι και άδικο, έτσι όπως το λέτε. Είναι και κρίμα και άδικο. Αλλά πάτε σε μια δεύτερη επιστολή την οποία στέλνετε και μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει απάντηση. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτό ακριβώς, επικαιροποιούμε ουσιαστικά την επιστολή που στείλαμε και πριν ένα μήνα, την ξαναστέλνουμε, πέρα από τις φωνές που τις επικοινωνίες που έχουμε κάνει προσπαθώντας να εξηγήσουμε ότι είναι αδύνατον να υποβληθούν δηλώσεις σε αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα στην περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος και του Δήμου Αστερουσίων, και από τους συναδέλφους και από τις επιχειρήσεις. Πώς θα ανοίξει άλλο την επιχείρησή του όταν απαγορεύεται, έχει κριθεί το κτίριο ή μάλλον έχει γκρεμιστεί το κτίριο ή έχει γκριθεί μη επισκέψη εντελώς. Δεν μπορεί να μπει μέσα ώστε να πάρει πρωτογενή στοιχεία, να τα πάει στο λογιστή του. Έστω ότι ο λογιστής μπορεί να δουλέψει από το σπίτι ή από οπουδήποτε και να υποβάλει τη δήλωση. Καταλαβαίνετε ότι θα βγουν πρόστιμα, άδικα πρόστιμα για ανθρώπους που πραγματικά δεν μπορούν να πάνε στις επιχειρήσεις να πάρουν τα στοιχεία που απαιτούνται, και στους συναδέλφους λογιστές, οι οποίοι δεν μπορούν να δουλέψουν. Δεν έχουν τη δύναμη, γιατί είναι γκρεμιστό γραφείο τους, γιατί απαγορεύεται να μπουν στο γραφείο τους, αν θέλετε να πω και κάτι, και το σπίτι τους, η οικογένειά τους. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Και δεν ζητάνε παράλογα πράγματα. Αφού έχουν δώσει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ας δώσουν και στις δηλωτικές υποχρεώσεις το ίδιο διάστημα, να υποβληθούν οι δηλώσεις των επιχειρήσεων και των ανθρώπων σωστά και να μην κινδυνεύουν για πρόστιμα. Θα πω ένα παράδειγμα που έτυχε, για να καταλάβει ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε. Πραγματικό παράδειγμα. Συνάδελφος υπέβαλε πρόσφατα δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας με ποσό κύριου φόρου 3 ευρώ. Επειδή όμως η δήλωση υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, γιατί δεν μπορούσε να υποβληθεί 30 Σεπτεμβρίου, καταλαβαίνετε, ήταν 3 ευρώ ο φόρος και 250 ευρώ το πρόστιμο. Καλά, είναι δεν έχει να κάνει με την τοπική ΔΟΗ, είναι το ποινολόγιο της ΑΔΕ. Δεν το βγάζει κάποιος συνάδελφος εδώ στη ΔΟΗ που αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και ίσως θα μπορούσε να καλυφθεί ειδικές συνθήκες ή οτιδήποτε, έρχεται αυτοματοποιημένα από το σύστημα της ΑΔΕ. Για 3 ευρώ φορά 250 ευρώ πρόστιμο σε σεισμόπληκτο. Καλά, είναι από τα απίστευτα, είναι από τα τραγικά, για 3 ευρώ φόρο, 250 ευρώ πρόστιμο.
Το ποινολόγιο είναι μια μεγάλη κουβέντα που θα κάνουμε κάποια άλλη στιγμή γενικότερα ως ποινολόγιο, αν θέλετε, για τις επιχειρήσεις, ειδικά για τέτοιες δημιουργικές υποχρεώσεις. Αλλά έστω και αυτή τη στιγμή, ας νομοθετήσουν μια διάταξη που να ισχύει στο Δυνεκές και για όλες τις περιοχές της χώρας που θα βρεθούν σε αντίστοιχη κατάσταση, δεν είναι δυνατόν. Οι φωνές αγωνίας των συναδέλφων από τα εργαλοφόροι είναι καθημερινές. Και είναι για τέτοια ζητήματα. Δεν είναι δεν θέλουν, δεν μπορούν να μπουν στα γραφεία τους, παιδιά. Δεν υπάρχει ίντερνετ σε πολύ μεγάλο μέρος της περιοχής. Και αν υπήρξε τις τελευταίες μέρες, δεν προλαβαίνει σε κάθε περίπτωση. Οι επιχειρήσεις κλειστές. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Είναι οι δηλωτικές υποχρεώσεις, δηλαδή οι δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν. Και αν δεν υποβληθούν, έχουν πρόστιμο. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που αναδεικνύουμε είναι το τι γίνεται με τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, οι οποίες είναι λόγω της κατάστασης της ζημιάς που έχουν υποστεί τα κτίρια που στεγάζονται από το σεισμό, δεν λειτουργούν. Οι εργαζόμενοι που είναι στις επιχειρήσεις αυτές, σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, δεν πρέπει να δοθούν αναστολές σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές, θεωρεί κανείς ότι μπορούν να πει κλειστές και κατεστραμμένους ουσιαστικά από το σεισμό. Θεωρεί κανείς ότι μπορούν σε αυτή τη φάση να πληρώσουν μισθούς σε εργαζόμενους που δεν δουλεύουν, όχι που δουλεύουν. Δεν πάνε στη δουλειά. Θα αναγκαστούν, αν δεν ανοίξει το ζήτημα των αναστολών, θα δούμε απολύσεις στην ευρύτερη περιοχή. Όπως δόθηκαν στην Εύβοια οι αναστολές στους πυρόπληκτους, μια αντίστοιχη διαδικασία πρέπει να ανοίξει και την περιοχή του Ακροπορίου.